Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε autoresponders στο Olympic Marketing System, το OMS. Τι είναι τα autoresponders? Είναι αλληλουχία μηνυμάτων που αφού εμείς έχουμε δημιουργήσει τις σελίδες προσγείωσης των υποψηφίων, ο υποψήφιος μόλις αφήσει τα στοιχεία στη φόρμα που έχουμε ετοιμάσει, θα αρχίσει να παίρνει μία σειρά από email με σκοπό, όπως έχουμε πει πάντοτε, στον αγωγό πωλήσεων να μας θυμάται. Πού θα βρούμε λοιπόν τα autoresponders? Πηγαίνουμε στο My Email και πατάμε autoresponders. Εδώ θα μπορέσουμε να τα δημιουργήσουμε όπως εμείς θέλουμε, ανάλογα με τον κάθε αγωγό πωλήσεων που έχουμε δημιουργήσει. Πηγαίνουμε λοιπόν στο Create New Autoresponder Message που βλέπουμε εδώ. Είναι πιθανό να έχουμε ετοιμάσει τα μηνύματα ώστε να μην τα σκεφτόμαστε εκείνη τη στιγμή και απλώς να κάνουμε αντιγραφή. Εδώ λοιπόν είναι ποιος το στέλνει. Ο Άρης Κουτρής είναι ή ο Άρης και η Σύση Κουτρή, ανάλογα τι θέλω να βάλω. Το μήνυμα το οποίο έχω για το autoresponder, παραδείγματος χάρη, καλώς ήλθες στην νέα εταιρεία. Εδώ μπορούμε να γράψουμε γεια σου, το κείμενο το οποίο θέλουμε να συμπληρώσουμε για τον υποψήφιό μας. Αν θέλουμε, βέβαια, μπορούμε να προσθέσουμε ένα σύνδεσμο. Παραδείγματος χάρη, εάν θέλεις να δεις το επιχειρηματικό σχέδιο, πάτησε εδώ. Τη λέξη εδώ, την μαρκάρω, πηγαίνω στο σύνδεσμο και εδώ μπορώ να προσθέσω τη σελίδα την οποία εγώ ήδη έχω αντιγράψει και είναι η σελίδα του πλάνου. Άρα εδώ μπορεί κάλλιστα να δει ο υποψήφιός μου την παρουσίαση, να μπορέσει να κάνει προεγγραφή, να μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλω εγώ να κάνει ή να τον οδηγήσω σε οποιαδήποτε σελίδα. Επίσης, αν θέλω, μπορώ να βάλω κάποια φωτογραφία, δηλαδή να μπω μέσα στο σύστημα και να πατήσω ότι θέλω να πάρω αυτή τη φωτογραφία. Όπως βλέπετε, μου την έχει σε μεγέθη διαφορετικά. Εγώ την μικραίνω ώστε να βολέψει στο κείμενο όπως εγώ θέλω και έχω κάνει εισαγωγή μιας φωτογραφίας. Εάν θέλω, μπορώ αυτή τη φωτογραφία, αντί να την έχω ανεβάσει, να μπορέσω να την ανεβάσω κατευθείαν από τον υπολογιστή μου. Δηλαδή, να βρω μια φωτογραφία που με ενδιαφέρει εμένα και σιγά σιγά αυτή η φωτογραφία θα ανεβεί. Οπότε, εγώ μπορώ να πατήσω και να την κάνει εισαγωγή. Δεν θέλω τόσο μεγάλο μέγεθος, το θέλω πιο μικρό. Θα γράψω εδώ 200. Θέλω να τη στοιχήσει δεξιά, παραδείγματος χάρη. Οπότε έρχομαι και βλέπω ότι η φωτογραφία μου είναι στοιχημένη. Επίσης, εάν θέλω να βάλω συγκεκριμένα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, εάν είχα ζητήσει στη φόρμα μου το όνομά του, μπορώ εκεί που λέω γεια σου να πάω εδώ πάνω στο coach και να πω να επιλέξω το όνομά του ή να επιλέξω το μικρό του όνομα. Αρκεί στη φόρμα μου να είχα ζητήσει το όνομά του και το επώνυμο χωριστά. Βάζοντας λοιπόν αυτό τον κώδικα, το μήνυμα που θα πάρει ο υποψήφιός μου θα λέει «Γεια σου Κώστα», «Γεια σου Μέρη», «Γεια σου Γιάννη». Επίσης, επειδή όπως ξέρουμε όλες οι σελίδες σου δίνουν το δικαίωμα να κάνεις διαγραφή από τον πίνακα αποδεκτών, να μην παίρνεις μηνύματα πλέον για να μην είμαστε ενοχλητικοί, μας δίνει τη δυνατότητα πέρα από το αγγλικό κείμενο να χρησιμοποιήσουμε ένα κώδικα, όπως βλέπετε εδώ το unsubscribe, και να γράψω, εάν δεν επιθυμείς μπλα μπλα μπλα, πάτησε το κουμπί αυτό και με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να έχει τα μηνύματά του. Εδώ θα επιλέξω από τις σελίδες που έχω ποιες σελίδες είναι αυτές οι οποίες εκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο autoresponder. Παραδείγματος χάρη, αυτό το autoresponder αφορά την plan 1, την plan 2 και επίσης την Plan 2α, διότι έτσι είχα ορίσει. Μπορώ να ορίσω όποιες θέλω. Ή να έχω και λίστες. Ότι αυτό αφορά τη συγκεκριμένη λίστα, η οποία είναι ο Lead OGI. Να ορίσω εδώ πότε θα πάει. 0 σημαίνει μόλις αφήσει τα στοιχεία, την ίδια στιγμή θα πάει το μήνυμα. Μπορώ να το κάνω 2, μπορώ να το κάνω 8, να το κάνω 10, να το κάνω όπως θέλω. Εάν εγώ ορίσω 0, μετά πατάω το Create Autoresponder Message και το μήνυμά μου έχει δημιουργηθεί. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορώ να δημιουργήσω σειρά μηνυμάτων για κάθε περίπτωση σελίδας, για κάθε οτιδήποτε θέλω να χρησιμοποιήσω, ώστε για την αρχική περίοδο
οι υποψήφοι μου να παίρνουν έτοιμα μηνύματα τα οποία να θυμούνται πάντοτε ότι σε αυτό το οποίο τους είχα μιλήσει συνεχίζει να υπάρχει δραστηριότητα. Όπως βλέπετε, εγώ έχω ήδη δημιουργήσει μηνύματα τα οποία είναι τη μηδέν μέρα, είναι, μπορούν να πάνε την δύο ημέρα, την τέσσερα, την έξι κλπ. Εδώ μπορώ επίσης να δημιουργήσω μηνύματα σε περίπτωση που έχω ένα σεμινάριο και θέλω να δημιουργήσω μόνο έναν μήνυμα. Επομένως, να δημιουργήσω ένα μήνυμα το οποίο να λέει ότι η εκδήλωση θα γίνει την τάδε μέρα, την τάδε ώρα, στο τάδε σημείο ή θα γίνει μια παρουσίαση ιντερνετική. Οπότε πάτησε εδώ για να μπεις και χρειάζεται ένα μήνυμα. Το έχω ετοιμάσει και δεν ασχολούμαι, αρκεί ο υποψήφιός μου να πατήσει αυτό που θέλω. Αυτά σε ό,τι αφορά τη δημιουργία των autoresponder.